Νέο πρόσωπο αποκτά σταδιακά η κλειστή φυλακή της Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο. Η αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης που πρόκαλεσε ο νόμος Παρασκευόπουλου έδωσε διαβατήριο ελευθερία σε πολλούς κρατούμενους και ανάσα στη συγκεκριμένη φυλακή, που χρόνια περνούσε τις κόκκινες γραμμές σε ό,τι αφορά τον αριθμό των κρατουμένων και τις συνθήκες διαβίωσής τους. Σχετικά με τις συνθήκες στη φυλακή, θεωρώ ότι έχουν καλυτερεύσει όσο αφορά τον αριθμό των κρατουμένων που έχουμε λιγοστέψει, τουλάχιστον στους μισούς. Έχουμε κατεβεί δηλαδή γύρω στους 170 με 180 άτομα τώρα, από 300-350 που υπήρχαν. Οι συνθήκες όσο αφορά, ξέρουμε όλοι, το ξέρετε κι εσείς, κτηριακά, σίγουρα είμαστε πάρα πολύ πίσω, όμως αυτό που θα ήθελα να επενέσω ιδιαίτερα είναι η προσπάθεια και από το πολυελληνικό προσωπικό και βοήθεια από το Υπουργείο στο να βελτιώνουμε όσο μπορούμε τον τρόπο τις συνθήκες διαβίωσής τους. Η διοίκηση μάλιστα στοχεύει να μετατρέψει το σοφρονιστικό κατάστημα σε φυλακή εργασιοθεραπείας, δίδοντας τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους κρατούμενους να εργαστούν και να απασχοληθούν όπου υπάρχει ανάγκη. Περισσότερο εμείς την καθοδηγούμε να γίνει φυλακή εργασιοθεραπείας, αν θα μπορούσαμε να την πούμε, να έρχονται κρατούμενοι να μπορούν να εργάζονται κτλ. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, 180 κρατούμενοι δουλεύουν και 180 σε κάποια πράγματα. 30 στα εργαστήρια, 4 στα σαπούνια, 5 στα φυτώρια. Προσπαθούμε να το κάνουμε να μην είναι φυλακή με την έννοια κράτηση, περισσότερο φυλακή, να απασχολούνται το χρόνο τους και να είναι πιο εύκολος και πιο αποδοτικός ο χρόνος κράτησής τους μέχρι να αποφυλακιστούν. Οι νομοθετικές διατάξεις για αποφυλάκηση των κρατουμένων υπό προϋποθέσεις παρά τις αντιδράσεις ήρθαν να αλλάξουν το χάρτη της συγκεκριμένης φυλακής. Να υπενθυμίσουμε ότι σε κελιά που χωρούσαν 108 περίπου άτομα στηβάζονταν 400 και πλέον κρατούμενοι, κάνοντας κόλαση τόσο τη ζωή των κρατουμένων όσο και των σοφρονιστικών υπαλλήλων. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι εξεγέρσεις που σημειώθηκαν στο παρελθόν, αλλά και τα αιματηρά επεισόδια μεταξύ των κρατουμένων. Η κατάσταση στις φυλακές σε σχέση με το παρελθόν αριθμητικά και μόνο έχουν βελτιωθεί, διότι παλιότερα είχαμε φτάσει μέχρι και 430 κρατούμενους στη φυλακή, ενώ έχει χωρητικότητα 100. Αυτή τη στιγμή έχουμε 180 κρατούμενους, αλλά τα πράγματα βελτιώθηκαν με βάση τον τελευταίο νόμο, μόνο όμως ως προς το κομμάτι που αφορά τον αριθμό των κρατουμένων. Η αλήθεια είναι ότι και οι 320 που ήταν ή 180 που είναι σήμερα, η διασπορά σε εγκλήματα, σε καταδίκες ή σε χρόνος έκτησης ποινών είναι το ίδιο. Δηλαδή και παλιότερα είχαμε από 5 χρόνια κάθριξη και πάνω, και παλιότερα είχαμε ισοβίτες, απλά πάρτε το στατιστικά ότι απλά αυτά οι αριθμοί απλά έχουν συρρυκνωθεί. Έχουν μάλλον να το πω αντιστοιχίσει στους 180. Δεν απίστευτο ότι σήμερα έχουμε 180 που έχουν 5 χρόνια φυλάκιση όλοι, ή φυλάκιση, ή καταδίκες, ή με κάθριξη, ή σοβίτες έχουν λήψει. Υπάρχουν το ίδιο. Ό,τι υλικό υπήρχε τότε, το ίδιο υλικό υπάρχει τότε, απλά σε μικρότερους αριθμούς.